για την επίθεσή του από την επαναφορά του Κάουαν στην baseline. Ετσενίκη τώρα από κοντά, θα στοχίσει. Φάουλ όμως υπάρχει και βολές για τον Ετσενίκη από το φάουλ του Πίτερς από την αίσθηση. Να διορθώσω να πω ότι τεχνική ποινή έχει δοθεί. Τεχνική ποινή στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Βαλτζόκας είναι έξαλλος και ο Κάναν πάει να το συγκρατήσει. Να κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Οπότε ο Χέιλ θα πάει για τη βολή της τεχνικής ποινής και ακολούθως θα υπάρχουν και δύο βολές από τον Χάιμε Ετσενίκη. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ στο οποίο υποπίπτει ο Άλεκ Πίτερς. Εδώ ο Πίτερς έχει κάνει φάουλ. Στη συνέχεια δόθηκε τεχνική ποινή στον κόουτς Μπαρτζόκα. Ο Χέιλ ευστοχή στη βολή. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Παράπονα από τον κόουτς Μπαρτζόκα. Δεν με σέβεσε, είπε στον διαιτητή Προσανίδη. Εγώ δεν βγήκα, είπε, από το πεδίο που μπορώ να κοουτσάρω. Ο διαιτητής υποστήριξε ότι είχε ήδη μια προειδοποίηση από το πρώτο ημίχρονο. Τσενίκε στη γραμμή, θα ευστοχήσει. Προμηθέας στον πόντο και μπορεί και στην ισοπαλία αν καταφέρει ο Ετσενίκη να είναι στόχος από τη γραμμή. Άρα η τεχνική ποινή, όπως εξήγησε ο Νίκος Ζέρβας, δεν είχε να κάνει με κάποια διαμαρτυρία, αλλά με το γεγονός ότι παραβίασε εντός εισαγωγικών την γραμμή που υπάρχει για τα όρια στα οποία μπορούν να κινούνται οι προπονητές. 42-42.